καλωσορίζουμε σήμερα το επενδυτικό ταμείο μεταβάλλων από την Ελλάδα, την κυρία Μητσόπα Πιθάνου και τον κύριο Γιώργο Μουσούλα, οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους, τις δραστηριότητές τους και να κάνουν και κάποιες επαφές, ελπίζουμε, με ομάδες και εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Γιώργο, Συνετό. Ήρθαμε εδώ να δούμε λίγο το ερευνητικό και πανεπιστημιακό χώρο της Κύπρου. Εσείς είστε στο κέντρο αυτού νου, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς πάλι να ξέρουμε το χώρο πάρα πολύ καλά. Αλλά θέλαμε λίγο να γνωρίσουμε λίγο αυτό το μέρος του οικοσυστήματος και να σας πούμε το εμείς τι κάνουμε και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα συνέργειας ή συνεργασίας, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα πλαίσια. Αυτό είναι μάλλον για μη Έλληνες, περισσότερο νομίζω είναι προφανές. Πώς διαλέξαμε το όνομα. Ναι. Λίγο για την ιστορία μας. Εμείς ξεκινήσαμε πριν από περίπου 5 χρόνια, 6 χρόνια σχεδόν τώρα, σαν accelerator, το οποίο έκανε ένα πρόγραμμα μία φορά το χρόνο, το οποίο διαρκούσε περίπου 3-4 μήνες, συνήθως στη διάρκεια του καλοκαιριού, και στο οποίο ερχόντουσαν ομάδες, οι οποίες πιστεύαν ότι μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτό το coaching και το training που προσέφερε ο Accelerator, το οποίο τελείωνε, κορυφωνόταν με ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο για να γνωρίσει ο κόσμος το οικοσύστημα λίγο στην Καλιφόρνια και στη Silicon Valley, το οποίο το feedback που είχαμε πάντα ήταν πάρα πολύ θετικό και τους βοηθούσε και στο άνοιγμα ιδεών, εν πάση περιπτώσει, και στο να καταλάβουν λίγο πώς δουλεύει ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα και μια πολύ μεγαλύτερη αγορά και τι δυνατότητες υπάρχουν. Περάσαν πάρα πολλές αιτήσεις και πολλοί founders και πολλές ομάδες μέσα από αυτό τα περασμένα χρόνια. Το ζήτημα που υπήρχε, όπως και με άλλους accelerators, ήταν ότι μετά από αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα επένδυση περισσότερες φορές, εκτός από κάποιες λίγες περιπτώσεις με κάποιο πολύ μικρό angel investment. Οπότε, ας το πούμε, τερμάτιζε προώρα κατά κάποιο τρόπο αυτή η διαδικασία και ενώ βοηθούσε, τελικά το κερασάκι στην τούρτα στο τέλος δεν υπήρχε. Αυτό τώρα αλλάζει, διότι το μεταβάλλον από φέτος, από την αρχή του χρόνου, μετεξελίχθηκε σε ένα καινούριο VC fund, πια επενδυτικό fund, στο στάδιο του seed και του pre-seed, το οποίο έχει λίγο πάνω από 30 εκατομμύρια προς επένδυση, σε έναν ορίζοντα γύρω στα 4-5 χρόνια επενδυτική περίοδος για πρώτες επενδύσεις, και άλλα 5 χρόνια μετά για follow-on investments και για αποεπενδύσεις. Είναι ένα τυπικό VC fund με διάρκεια 10 χρόνων. Μας ενδιαφέρει η τεχνολογική καινοτομία και πιστεύουμε ότι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε πέρα και από τη χρηματική ενίσχυση και την επένδυση και σε άλλους τομείς που θα αναφέρω σε λίγο. Λίγο για το focus μας, θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο focus σε verticals, σε industries, κυρίως λόγω του ότι μιλάμε για μικρές αγορές όπως η ελληνική, η κυπριακή κτλ. Θα λέγαμε ότι από πλευράς τεχνολογίας περισσότερο θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποιο focus. Εμείς και λόγω του background μας, των τεσσάρων partners που είμαστε στο fund, θα έλεγα ότι ενδιαφερόμαστε πιο πολύ για το B2B παρά για το B2C. Και λέγοντας B2C, να το διευκρινίσω λίγο, εννοούμε πράγματα όπως apps και consumer plays και traction plays που εξαρτώνται άμεσα από το τι άμεσο εκρηκτικό growth έχει κανείς στην αγορά κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ρίσκο που δεν μπορούμε πολύ εύκολα να το ποσοτικοποιήσουμε και γι' αυτό και λόγω του background μας θεωρούμε ότι μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο applications για B2B, που είναι λίγο πιο εύκολο, measurable, ας το πούμε, το τι impact μπορεί να έχουν στην αγορά και μπορούμε να το εκτιμήσουμε και να
έτσι να το τοποθετήσουμε λίγο μέσα στην επενδυτική μας στρατηγική. Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες που αναφέρουμε ενδεικτικά είναι κάποιες που θεωρούμε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα είναι mature, έτσι, δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ early ούτε πολύ όρημα σε αυτή τη στιγμή για να μην έχει νόημα. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που βλέπουμε αρκετό deal flow μέχρι στιγμής. Και στο maritime έχουμε δει, και στην ενέργεια έχουμε δει, και σε health tech έχουμε δει. Γενικώς δεν θα έλεγα πάλι ότι στα verticals έχουμε κάποια προτίμηση, αλλά τα ακούμε ευχάριστα, αρκεί να υπάρχει, να είναι κάτι που είναι τουλάχιστον heavily tech enabled. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είναι pure τεχνολογία, αλλά ξέρω εγώ, πάρω παράδειγμα και στη Γεωργία για παράδειγμα, πρέπει να είναι κάτι heavily tech enabled, έτσι ώστε να είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να έχει το growth που ταιριάζει σε κάποιον επενδυτή σαν και εμάς. Το διακρίνουμε δύο περιπτώσεις για μας επένδυσης, επενδυτικών στόχων. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε pre-seed, το οποίο είναι στη φάση ας το τοποθετήσουμε του πρωτοτύπου ή του proof of concept αναλόγως περίπτωσης, μάλλον θα έλεγα πρωτότυπο σε περισσότερες περιπτώσεις. Η δεύτερη περίπτωση είναι ένα βήμα πιο πέρα, θα έχει προχωρήσει σε pilots, για παράδειγμα, θα είναι σχετικά κοντά στο να βγάλει ένα εμπορικό προϊόν. Και στις δύο περιπτώσεις τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν είναι τυπικά για αυτό το χώρο, δηλαδή μία τεχνολογία που θα το κάνει να διαφοροποιηθεί στο διεθνές στερέωμα και όχι σε μια εσωτερική μικρή αγορά. Δηλαδή θα είναι λίγο defensible, έτσι θα μπορεί να βγει κάποιος να την αντιγράψει έξω. Το μέγεθος της αγοράς και αν μεγαλώνει, ο διεθνής προσανατολισμός από την πρώτη μέρα, γιατί πάλι ξεκινάμε με πολύ μικρές αγορές και η εσωτερική αγορά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα στις περισσότερες περιπτώσεις, και commitment και η ομάδα είναι το πιο βασικό σημείο. Δηλαδή όσο πιο early είναι μια επένδυση, το πιο βασικό πράγμα για τον επενδυτή είναι η ποιότητα της ομάδας και το commitment. Και εκεί λίγο θα σταθώ πάλι και στο context ενός πανεπιστημίου και ένα ερευνητικού κέντρου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα απολύτως αυτονόητο και είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση κάποιος από εμάς ενδιαφέρεται πάρα πολύ να δει το commitment. Δηλαδή, δεδομένης της χρηματοδότησης και της επένδυσης, το πόσο commitment θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται για να ασχοληθούν με αυτό full time και όχι part time ή τα Σαββατοκύριακα κτλ. Διακρίνουμε λοιπόν πάλι, είπαμε δύο περιπτώσεις, το pre-seed και το seed. Στην περίπτωση του seed, η οποία ίσως μάλλον δεν είναι τόσο πολύ relevant στο context ενός πανεπιστημίου ερευνητικού ιδρύματος, αλλά εξαρτάται κατά περίπτωση. Είναι συνήθως πιο έμπειροι άνθρωποι στην επιχειρηματικότητα, μπορεί να έχουν κάνει άλλα startups στο παρελθόν, εξάρτητα αν πέτυχαν ή απέτυχαν. Η αποτυχία δεν είναι κακό πράγμα, είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Και όπως είπα, θα είναι λίγο πιο προχωρημένη στο θέμα του σταδίου, πέρα από το πρωτότυπο, σε ένα pilot κλπ. Και διακρίνουμε περίπου χοντρικά, τοποθετούμε αυτή τη στιγμή, το ποσό της επένδυσης που προβλέπουμε γύρω στις 200.000 στο pre-seed και γύρω στις 400.000 στο seed. Αυτό να τονίσω ότι είναι η πρώτη επένδυσή μας και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του fund έχει προβλεφθεί για follow-on investments, έτσι ώστε οι καλύτερες εταιρείες, οι καλύτερες ομάδες θα προχωρήσουν αργότερα. Θα υπάρχει αρκετό capacity για να τις υποστηρίξουμε σε μελλοντικούς γύρους χρηματοδότησης, οι οποίοι φυσικά δεν θα είναι led by us, από άλλα funds, κατά προτίμηση διεθνή, έτσι, με προσβάση στην παγκόσμια αγορά, αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι και έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε και να υποστηρίξουμε τις ομάδες για αρκετούς ακόμα γύρους χρηματοδότησης. Αυτές που αξίζουν και αυτές που προχωρήσουν. Διαδικαστικά, αυτό που λέμε κάτω το quasi, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είναι familiar με αυτό, quasi equity, δηλαδή η απλή περίπτωση είναι να έχει κανείς μια συμμετοχή μετοχική στο μετοχικό κεφάλαιο, αυτό λέγεται απλά equity, και quasi equity είναι συνήθως το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ή convertible bond, που σημαίνει ότι στην αρχή είναι για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα τη μορφή τυπικά debt, αλλά αυτό είναι σχεδόν πάντα μετατρέψιμο πάλι σε μετοχές. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε
on top της επένδυσης. Να ξεχωρίσω εκεί πέρα, όπως είπα, το ταξίδι στη Silicon Valley, το networking. Έχουμε ένα αρκετά δυνατό διεθνές network, τόσο σε πλευρά corporate όσο και από την πλευρά των επενδυτών. Έχουμε συνεργασίες με εταιρείες δυνατές σε διάφορα verticals όπως την Ericsson στις τηλεπικοινωνίες, που τις μιλάμε πάρα πολύ τακτικά, και με το κομμάτι το corporate και με το κομμάτι το επενδυτικό. Perks και τα λοιπά που είναι παρόμοια με αυτά που θα έβρισκε κανείς έναν accelerator, έναν incubator, αλλά θεωρούμε ότι και αυτά μπορούν να βοηθήσουν σε θέμα cloud subscriptions και διάφορα τέτοια στην αρχή της ζωής ενός startup. Επίσης, προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή του startup εύκολη με άλλου είδους, ας το πούμε, συμφωνίες πλαίσιο με άλλους παρόχους όπως δικηγόρους, λογιστές, auditors κτλ. Έτσι ώστε τα χέρια να λύνονται και να μην ασχολούνται με αυτά, να ασχολούνται με το core business, έτσι. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κατά περίπτωση και στο recruitment και στο να βρουν άτομα προς συμπλήρωση της ομάδας και του startup. Κατά περίπτωση μέσα από το δίκτυό μας, πάλι δεν είναι αποκλειστικά δικιά μας δουλειά, είναι η δουλειά της ομάδας να είναι πλήρης, αλλά κατά περίπτωση μπορούμε να βοηθήσουμε. Και αν μπορώ να προσθέσω 2-3 πράγματα σε αυτά που είπε ο Γιώργος σχετικά με το κομμάτι της αξίας που δίνουμε εκτός από τη χρηματοδότηση. Για μας ακριβώς επειδή είμαστε επικεντρωμένοι στο πολύ αρχικό στάδιο, δηλαδή αυτό που εμείς ορίζουμε pre-seed και seed, είναι πολύ σημαντικό εκτός από το κομμάτι της χρηματοδότησης να έχουν και μία σειρά από εργαλεία και βοήθεια από πρακτικό τρόπο στο πώς μία startup ορίζει το προϊόν της και σε ποιους απευθύνεται. Δηλαδή, το κομμάτι εκεί που αναφέρεται στα market alliances και συζητήσαμε λίγο, αφορά πώς τεχνολογίες B2B που απευθύνονται σε άλλες εταιρείες μπορούν να βρουν τους πρώτους τους πελάτες, μπορούν να βρουν χώρο για να κάνουν πιλωτικές εφαρμογές και εκεί κολλάει και αυτό που εμείς ονομάζουμε το industry partnerships. Δηλαδή, σε διάφορους χώρους, μπορεί να είναι ο χώρος ενέργειας, μπορεί να είναι ο χώρος του maritime, μπορεί να έχει να κάνει με δίκτυα και infrastructure, υπάρχουν εταιρείες, αναφέρθηκε η Ericsson, ένα άλλο partnership που έχουμε είναι με τη Vodafone στην Ελλάδα, με τη Lambda Helix που κοιτάζει το κομμάτι του storage, την Entersoft που έχει το κομμάτι του ERP και του Enterprise. Υπάρχουν διάφοροι incumbents οι οποίοι καταρχάς βλέπουν τάσεις, δηλαδή βλέπουν πού πάει η τεχνολογία, αλλά είναι πολύ δύσκολο για μια εταιρεία η οποία είναι μεγάλη και λειτουργεί με ρυθμούς εταιρείας να φέρει το κομμάτι της καινοτομίας μέσα. Μπορεί να δείξει κάποιες τάσεις, μπορεί να δώσει στις startups κάποιες κατευθύνσεις ή να τους βοηθήσει να κάνουν tweak λίγο το μοντέλο τους ώστε να είναι σχετικό με αυτούς και βέβαια να βοηθήσει στο adoption. Άρα για μας είναι πολύ βασική, πολλές φορές και στον ακαδημαϊκό χώρο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, μιλάμε για τη διασύνδεση των εταιριών με το Academia. Εμείς συζητάμε πια ένα κομμάτι, ίσως παραπάνω, το κομμάτι της διασύνδεσης των startups με τις μεγάλες εταιρείες. Ακριβώς ώστε να μπορέσουν να δώσουν αξία, να ραφινάρουν, αν θέλετε, το προϊόν τους για να είναι σχετικό με τις εταιρείες και από εκεί πέρα να μπορέσουν πρακτικά να το δουλέψουν γρήγορα. Είναι δύσκολο για μια μικρή εταιρεία, ακόμα και αν έχει κάτι πραγματικά τεχνολογικά καινοτόμο, να μπει στο procurement process, να γίνει πελάτης, να γίνει προμηθευτής μεγάλων εταιριών. Για λόγους που δεν αφορούν τεχνολογία, αφορούν τα process των μεγάλων εταιριών κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι η ρόλη μας, ακριβώς επειδή επικεντρωνόμαστε σε B2B λύσεις, είναι να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση. Και όπως είπε ο Γιώργος, επειδή όλο μας το background είναι από το κομμάτι του industry, πιστεύουμε ότι έχουμε μια σημαντική προστιθέμενη αξία εκεί. Και τελικά, ακόμα και σε μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα, που δεν έχουν ανεπτυγμένο industry, είναι βασικό να αναπτύσσονται B2B λύσεις και να αναπτύσσονται συνεργασίες. Δεν είναι τυχαίο που σε χώρες ανεπτυγμένες στο VC κομμάτι, όπως το Ισραήλ, το 90% των επενδύσεων γίνονται σε B2B τεχνολογίες λύσεις. Παρόλο που δεν υπάρχει industry. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλολαβωμένο μοντέλο, το οποίο επιτρέπει να γίνονται γρήγορα εφαρμόσιμα τα πράγματα και γρήγορα να προχωράει ένα στο πρακτικό κομμάτι. Άρα για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι χρονικά το πώς βλέπουμε την εξέλιξη της διαδικασίας από την αίτηση. Μάλλον, συγγνώμη, νομίζω ότι αυτό που ξέρετε να πω ήταν για το τρίμηνο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι, δεν το αναφέραμε. Στο κομμάτι του pre-seed, λοιπόν, θεωρούμε ότι θα ωφελήσει τις περισσότερες ομάδες να περάσουν μέσα από ένα τρίμηνο πρόγραμμα, το οποίο εμείς δεν το λέμε accelerator program, το λέμε
pre-seed program, γιατί ο σκοπός δεν είναι το accelerator per se, ο σκοπός είναι επένδυση. Αλλά θεωρούμε ότι θα βοηθήσει την εξέλιξή τους, ειδικά σε ανθρώπους με ένα τεχνικό background και χωρίς business background, θα τους βοηθήσει λίγο να δούνε πώς μπορούν να οριμάσουν για να αναπτύξουν μετά την ομάδα, όχι μόνο από την καθαρά την τεχνική και του product development, αλλά την πλευρά του market development. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να τους βοηθήσει αυτό το structure πρόγραμμα από το οποίο θέλουμε να περάσουν για τους πρώτους 3 μήνες, το οποίο πάλι προβλέπουμε να κορυφώνεται με το ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό λοιπόν, πριν ακριβώς από αυτό το τρίμηνο πρόγραμμα, εμείς ο σκοπός μας είναι για το pre-seed κομμάτι, το οποίο πιστεύουμε θα προέλθει η πλειοψηφία των επενδύσεών μας, είναι να είναι streamlined με 2 κύκλους τέτοιους calls τον χρόνο. Ο πρώτος κύκλος έχει ξεκινήσει, οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει την 1η Μαρτίου και είναι ανοιχτές μέχρι τις 15 Απριλίου. Μετά από αυτό, όταν κλείσουν οι αιτήσεις, θα κάνουμε ένα evaluation για περίπου 3-4 εβδομάδες και αυτό είναι αυτό που περιγράφει αυτό το slide, το οποίο τελικά θα καταλήξει στο τρίμηνο πρόγραμμα, έτσι, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναπτύξει τα skill τους και θα καταλήξει, όπως είπαμε, στο ταξίδι του Σαν Φρανσίσκο. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα που τρέχει, έχετε εγκαταστάσεις τις οποίες περιμένουν ότι θα έρθουν οι ομάδες και να το παρακολουθήσουν ή πώς? Ωραία. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι γενικά λέμε ότι κάποιος θέλει να συμμετάχει σε αυτό, τουλάχιστον ένας founder, πρέπει να είναι τοπικά κοντά μας στην Αθήνα, τουλάχιστον για τη διάρκεια αυτών των 3 μηνών. Αυτό είναι ένα τοπικό requirement για σχεδόν όλα τα παρόμοια προγράμματα και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Γιατί θεωρούμε ότι το proximity θα βοηθήσει για αυτούς τους 3 μήνες. Δεν είναι μόνιμο λοιπόν ότι πρέπει να μείνει για πάντα εκεί πέρα, έτσι, αλλά είναι χρήσιμο για αυτό το τρίμηνο τουλάχιστον, καθώς και για την, ιδανικά για την περίοδο της τελευταίες 2 εβδομάδες προεπιλογής, που είναι ένα, όπως το λέμε, bootcamp εμείς, το οποίο θέλουμε πριν ακριβώς από την τελική επιλογή, λίγο να δουλέψουμε καθημερινά με τους founders και να δούμε αν υπάρχει και η προσωπική χημεία για να δουλέψουμε μετά long term, για τους 3 μήνες, δηλαδή τα 3 ή 5 χρόνια μετά που θα έχουμε την επένδυση. Γιατί είναι δύσκολο καμιά φορά να το εκτιμήσει κανείς αν δεν δουλέψει καθημερινά σε προσωπικό επίπεδο. Και αν ρωτάτε για το χώρο, εμείς έχουμε συνεργαστεί σε μια σειρά από χώρους στην Αθήνα. Το πρώτο κομμάτι του Acceleration Cycle θα το τρέξουμε στο Orange Grove, είναι ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Έχει και χώρο στην Πάτρα. Αντίστοιχα, έχουμε μια σειρά από συνεργασίες με διάφορους incubators στην Αθήνα. Αρχικά θα το τρέξουμε στο χώρο του Orange Grove. Άρα δεν έχετε χώρο δικό σας? Έχουμε. Σαν co-working space που θα είναι τα startup όπως το Cube? Όχι. Orange Grove. Όχι. Δεν, τα startups θα είναι από το χώρο του Orange Grove θα δουλεύουν. Θα είμαστε και εμείς εκεί κάθε την περίοδο. Αλλά δεν έχουμε το κομμάτι του incubation. Απλά θέλαμε λίγο να τραβήξουμε διαχωριστή γραμμή, επειδή είναι, όπως είπαμε, λίγο συγκεχημένη η εικόνα και ο κόσμος, έχοντας συνηθίσει τους παλιούς accelerators χωρίς επένδυση στο τέλος, θέλουμε λίγο να σπάσουμε λίγο το μοντέλο και να δείξουμε ότι δεν είμαστε accelerator. Εμείς είμαστε επενδυτής. Τώρα, αν θεωρούμε ότι πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το πράγμα, πιστεύουμε ότι θα τους κάνει καλό, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν επιμπέδους και accelerators, όπου κάθονται ομάδες και όχι 3, 6, 9 και 12 μήνες, καμιά φορά και παραπάνω. Αλλά αυτό δεν καταλήγει πουθενά. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και μετά να ξέρει η ομάδα ότι μετά, OK, ή θα πετάξω ή θα το παρατήσω. Δεν αξίζει τον κόπο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχετε κάποιες προϋποθέσεις αναφορικά με την νομική σύσταση της ομάδας? Δηλαδή, μια ομάδα η οποία θα έρθει να μπει σε αυτό. Εσείς τι περιμένετε, είναι μια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απλά τα βρίσκουν και έχουν κάνει κάποια πράγματα μαζί? Όχι, δεν είναι απαραίτητο να έχει συσταθεί. Πρέπει φυσικά να συσταθεί, γιατί κάπου πρέπει να γίνει επένδυση. Άρα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση μέχρι να γίνει επένδυση πρέπει να έχει συσταθεί. Τη συγκεκριμένη νομική μορφή δεν είναι fix, θα το πιστεύουμε κάτι απλό θα γίνει. Το μόνο που πρέπει να τονίσουμε, λόγω των πλαισίων και του funding του δικού μας, η τυπική υποχρέωση είναι να υπάρχει, όπως λέει ο κανόνας, ένα establishment or branch in Greece. Δεν είναι απαραίτητο headquarters να είναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα branch τουλάχιστον. Οπότε, in Greece or in Cyprus? In Greece.
Είναι λόγω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Άρα τα funds είναι ευρωπαϊκά. Τα funds, ένα μέρος του επενδυτικού κεφαλαίου προέρχεται από το EIF, από το European Investment Fund. Και υπάρχουν και μέσα στο πρόγραμμα αυτό στο οποίο εντάσσεται, γιατί το EIF κάνει πάρα πολλές επενδύσεις, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε VC και private equity funds στην Ευρώπη. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο εντασσόμαστε εμείς, υπάρχει αυτός ο όρος ότι πρέπει να υπάρχει ένα establishment branch in Greece. Για κάποιους λόγους προέλευσης των πόρων και τα λοιπά, μπες φορτός είναι. Αλλά μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες θα πρέπει να γίνει και η νομική η σύσταση της εταιρείας ή όχι, γίνεται η επιλογή. Ναι, πρέπει γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να γίνει επένδυση. Αλλά όπως είπαμε, εκεί πέρα μπορούμε να βοηθήσουμε και προφανώς δεν περιμένουμε ο καθένας να τρέχει μόνος του συνέχεια ως δικηγόρος τα λοιπά. Θα τον βοηθήσουμε σε κάποιο βαθμό σίγουρα. Και έχουμε και τις συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία, με λογιστές κτλ. Επομένως θα επιταχυνθεί κάπως η διαδικασία. Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει αναγκαστικά να γίνει έτσι κι αλλιώς για λόγους της. Ναι, νομίζω ότι βασικά είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, ότι το Acceleration τυχαίνει να είναι ένα πρόγραμμα, αλλά είναι μέρος της επένδυσης. Δηλαδή από τη στιγμή που επιλέξουμε 5, 7, 10, 2 όσες ομάδες βρούμε, τις επιλέγουμε για να επενδύσουμε σε αυτές. Άρα για να βάλουμε κάπου τα χρήματα πρέπει να υπάρχει μια νομική οντότητα και έτσι παίρνοντα κομμάτι με το κεφαλαίο ή κάνοντα ένα ομολογιακό μετατρέψιμο να μπορούμε να τοποθετηθούμε εκεί. Πόσα strategies έχει το fund και το άλλο που θα ρωτήσω, από τη διάρκεια είναι 32 εκατομμύρια, από τα 32 εκατομμύρια πώς θα τα κάνουμε και άλλο κύριε, έχετε κάποια συγκεκριμένα σπαζέτητα σε συγκεκριμένα funds τα οποία αρχίζουν και λίγουν κάποια περίοδο. Αυτό εννοείς, ποιο είναι το strategy, το allocation, ας πούμε, των funds, αυτό εννοείς. Όπως είπα στο slide προηγουμένως, όχι, sub-funds και κάτι ξεχωριστό δεν υπάρχει, ένα ενιαίο fund είναι και στα sectors, όπως έδειξα, σε verticals, δηλαδή αν είναι για... Μπορούμε να τα δούμε ναι, sorry. Ναι, δεν ξέρω αν ήρθε πιο μετά. Θες να γυρίσεις λίγο με το στο slide του προηγούμενου. Αυτό. Δεν ξέρω, ήσασταν εδώ πέρα, ή. Όχι, δεν μου λέει δεν έχουμε κάποιο λοιπόν focus σε sectors, αλλά ξέρεις, το ακούμε αρκεί να είναι heavily taken in. Το team μέσα στο fund, πού είναι το focus του, σε ποια sectors έχει focus, δηλαδή δεν μπορεί ένα fund να κάνει target, ας πούμε, όλα τα sectors, δηλαδή συγκεκριμένα οι άνθρωποι που μέσα στο fund που το διακινούν, πρέπει και είναι τα expertise των ανθρώπων. Θα το δούμε λίγο μετά, υπάρχει ένα slide στους ανθρώπους και θα απαντήσω και στην ερώτησή σου. Ωραία. Μια ερώτηση σχετική ήταν, είπατε πρέπει να έχει μπραντς στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να είναι register σαν εταιρεία στην Ελλάδα, μπορεί να είναι και στην Κύπρο για παράδειγμα. Όχι, μπορεί να είναι register στην Κύπρο, αρκεί να έχει establishment or branch. Συνήθως αυτό σημαίνει ένα υποκατάστημα. Άρα, τα IPRs μπορεί να είναι εκτός Κύπρου, εκτός Ελλάδας. Ναι. Α, sorry, πάλι σαν ερώτηση, μπορεί να register παγκόσμια ή πρέπει να είστε Ευρωπαϊκή Ένωση μια άλλη. Νομίζω δεν υπάρχει περιορισμός. Okay, εντάξει, τώρα λόγω ευρωπαϊκών φάντων θα είναι λίγο, φαντάζομαι, λίγο πιο εύκολο, αλλά τυπικά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σε αυτό το στάδιο δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα jurisdiction, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει incorporation στο Delaware. Εκεί είναι πολλαπλά τα κόστη να ξεκινήσει, δηλαδή ξεκινώντας, καταρχάς προσωπική άποψη, άποψη του φάντων, θέλετε, είναι ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να κοιτάξει κανείς είναι αν έχει το κομμάτι του traction, αν έχει το κομμάτι της τεχνολογίας, αν αυτό που δουλεύει μπορεί να πάει παραπέρα. Από το να κάνει μια μεγάλη επένδυση, να χτίσει κάτι κτλ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αφήσει στο σκόρπια και το κομμάτι του IP και το κομμάτι. Εντάξει, όταν μιλάω. Δεν έχει νόημα. Ενώ το έχουμε δει πολλές φορές ότι έρχονται άνθρωποι και κάνουν ένα heavy structure ή εν πάση περιπτώσει επενδύουν πολύ χρόνο και χρήματα πιθανώς. Και πάλι στην Αμερική είναι πολύ διαφορετικά τα κόστη από ότι εδώ έτσι, για δικηγόρους, μα για νομικές συστάσεις κτλ. Άρα δική μας προτροπή είναι να υπάρχει ένα legal structure that makes sense που προστατεύει τους ιδιοκτήτες προφανώς και είναι σε ένα φιλικό πλαίσιο και από εκεί και πέρα το κομμάτι το πώς προχωράει είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει κάποια μητρική και να εξαγοράσει το κομμάτι της άλλης εταιρείας κτλ. Δηλαδή, αλλά αυτά είναι προβλήματα που έχει κανένας όπως προχωράει και μεγαλώνει και έχει είναι πολύ ενδιαφέρον κτλ. Ναι, είναι καλά προβλήματα. Και αυτό πρέπει να περάσει από όντως. Ή μπορεί να έρθει κάπου και να πέσει στο δεύτερο τρίτο στάδιο για παράδειγμα. Κοίτα, για να μιλάμε για το κομμάτι του pre-seed, θεωρούμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Ναι, για... Στην περίπτωση του seed, αν είναι κάποιος με πρώτερη εμπειρία, έχει κάνει άλλα startups, είναι έμπειρος
επαστατώσει και έχει προχωρήσει και το product είναι ένα βήμα πριν από το commercialization, τότε στην περίπτωση του seed όχι. Είναι ad hoc και εκεί πέρα δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, τα structured application cycles που προβλέπουμε για το pre-seed να υπάρχουν δύο φορές το χρόνο. Είναι on a rolling basis, κάνει ο καθένας την αίτησή του και το αξιολογούμε εδώ σε αυλόγου χρονικού διαστήματος. Okay. Ναι. Έχετε κάνει οι επενδύσεις ή τώρα αρχίζει το... Όχι, ξεκινήσαμε πριν από 1,5 μήνα ουσιαστικά. Οπότε θα νομίζω ότι θα ανακοινώσουμε τις πρώτες επενδύσεις μέσα στο μήνα αυτό. Πόσες επενδύσεις θέλετε να κάνετε μέσα σε ένα χρόνο, διότι φυσικά μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλές, γιατί πρέπει να δώσετε και κάποιο commitment στα teams, λογικά. Υπάρχει deadline right now. Όχι, όσες μπορούμε είναι η απάντηση. Άμα ιδανικά θέλουμε να κάνουμε διπλό όλα τα χρήματα που έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε μια ευθύνη στους επενδυτές μας, οι οποίες είναι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και μια σειρά από ιδιώτες επενδυτές. Άρα το να κάνουμε κακές επενδύσεις για να δώσουμε τα χρήματα δεν είναι καλή ευθύνη. Απ' την άλλη, άμα λέω εγώ τώρα σε ένα χρόνο βρούμε 40 top εταιρείες και διαθέσουμε όλο το κεφάλαιο σε ένα χρόνο, θα το κάνουμε. Λογικά όμως θα το κάνουμε σε 5 χρόνια. Να έχετε 40 επενδύσεις και η ομάδα είναι 10 άτομα, ας πούμε. Πώς μπορούν αυτά τα 10 άτομα να κάνουν όντως commit στις επενδύσεις τους και να βοηθήσουν όντως τους founders να μπορέσουν να προχωρήσουν το the next stage. Εμείς είμαστε ένα seed fund, δεν θυμάστε ίσως και πιο pre-seed. Σε κάθε περίπτωση το πολύ seed. Seed fund σημαίνει ότι το primary responsibility είναι from the seed round to the Series A round. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το startup, αν κάνει 6 σε 18 μήνες μέχρι το Series A, είναι φοβερή, έτσι δεν το συζητάμε, είμαστε όλοι τρελοί, ευχαριστημένοι. Το θέμα είναι ότι κατά τεκμήριο κάποιος θα πάει καλά, θα κάνει Series A, θα κάνει Series B κτλ. Ναι, αυτό που λέω εγώ είναι όμως ότι αν κάνει 40 επενδύσεις και το team σε ένα span μικρό, τότε εσύ πώς μπορείς όντως να κάνεις άλλο και το χρόνο σου για να βοηθήσεις τα team. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ο χρόνος του primary focus του δικού μας είναι χοντρικά από το σημείο 0 που θα ξεκινήσει το startup μέχρι 18 μήνες, 24 μήνες που αν πάει καλά, καλώς εικόνα των πραγμάτων, θα κάνει το επόμενο γύρο. Όταν κάνει το επόμενο γύρο από ένα μεγαλύτερο φαν κατά προτίμηση κάπου στην Ευρώπη ή στην Αμερική, αν όλα πάνε καλά, τότε ο primary, ας το πούμε, helper έτσι, του startup μετά είναι ο νέος επενδυτής, ο μεγαλύτερος. Ναι, η ερώτηση ήταν μεταξύ Series A, αν υπάρχει το θέμα human capital. Αν το βγάλεις για 2, για 18 με 24 μήνες, όχι, τα resources φτάνει. Αν το βγάλεις για ότι θα ασχολούμαστε 10 χρόνια primary. Όχι, για το διάστημα, είτε 18 είτε 2 χρόνια. Κοίτα, είναι καλή ερώτηση. Εμείς είμαστε 6 άνθρωποι σε αυτό το team. Είμαστε 4 partners και έχουμε όμως 2 άνθρωποι που μας υποστηρίζουν. Έχουμε κάνει έναν εσωτερικό προγραμματισμό για το πώς μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα οι τύχες μας είναι διασυνδεδεμένες. Θέλω να πω ότι και εμάς το focus μας είναι να υποστηρίξουμε τις εταιρείες για να προσφέρουν value. Άρα αυτό το έχουμε στο δικό μας σχεδιασμό. Εκ των πραγμάτων και κάποιες από αυτές και 40 είναι οι επενδύσεις. Κάποιες από αυτές γρήγορα θα δει κανείς ότι δεν προχωράνε, άρα φεύγουν από το κομμάτι του πορτφόλιου. Πάντως είναι σωστή ερώτηση και εμείς έχουμε φόκους στο να είμαστε εκεί και να υποστηρίζουμε τους founders μέχρι αυτό το σημείο που είπε ο Γιώργος που πια αναλαμβάνει, μεγαλώνει και φεύγει το δικό μας. Θα ρωτήσω κάτι, δηλαδή μην παρεξηγείτε. Υπάρχει κάποιο slide να δούμε σε εξή. Ναι, το άλλο είναι... Εντάξει, εσείς αρχίσατε σαν accelerator, είπατε. Στο προηγούμενο, εσάρτηση. Κάποιοι ίσως από τους partner τρέχανε το μεταβάλλον accelerator. Δεν είδα κάποιον παράδειγμα, κάποια, ότι αυτό το πράγμα το έχετε ήδη κάνει για άλλες startups, το έχετε ήδη κάνει για άλλες startups. Θα το αναφέρουμε, αν θέλεις, στο slide που δείχνουμε τους εαυτούς μας. Μετά το slide που είναι η ομάδα. Δεν νομίζω ότι έγιωσε η παρουσίαση. Όχι, όχι. Απλά κάνετε ερωτήσεις. Όπως εννοείς αντίγιο. Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Όχι, συνεχίστε αν υπάρχει καμία ερώτηση. Καλά, θα έρθουν. Αυτό είναι το πώς το βλέπουμε, όπως είπαμε, την πορεία του startup. Αυτά είναι γνωστά πράγματα σχετικά. Εμάς, όπως είπα, το focus μας είναι περίπου στα πρώτα 2 από τα 4. Χοντρικά, άντε και λίγο από την. Από το τρίτο, έτσι, το ορίζοντας μέχρι να γίνει ο επόμενος επενδυτικός γύρος, αν όλα πάνε καλά ή αν δεν πάνε καλά, κάποιος πρέπει να ξέρει ότι κάτι σταματάει και ξεκινάει κάτι καινούριο και η αποτυχία δεν είναι καθόλου κακό πράγμα και είναι μεγάλο learning experience.
Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν πλεονέκτημά μας είναι ότι είμαστε όλοι από το χώρο της αγοράς και είμαστε very market focused, very market oriented. Έτσι, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε πάντα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να ανοίξουμε πόρτες με συνεργασίες. Όλοι μας και οι τέσσερις μας τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου οι partners έχουμε έντονη σχέση με την τεχνολογία, επομένως σε λίγες περιπτώσεις θα ακούσουμε κάτι, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που θα τις τοποθετούσε κυρίως στον χώρο της βιολογίας και ιατρικής και φαρμάκων κλπ. Όπου πραγματικά πρέπει να έχει κανείς ένα σχετικό background και κανείς από εμάς δεν έχει. Εκτός από αυτό, ίσως θα έλεγα ότι τις περισσότερες ιδέες ακούμε με ενδιαφέρον και μπορούμε σε κάποιο βαθμό αρχικά να τις καταλάβουμε, ακόμα και αν σε δεύτερο ή τρίτο στάδιο πιθανώς θα χρειαστούν μια εξωτερική γνώμη για το evaluation. Ωραία, εδώ λοιπόν έρχομαι σε εμάς. Η Αλεξάνδρα ήταν αυτή που ξεκίνησε original στην προηγούμενη μορφή του το μεταβάλλον, άρα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλο αυτό το θέμα του coaching, του mentoring, του development, το πώς κάποιος ξεκινάει, π.χ. κάποιοι τεχνικοί άνθρωποι που χωρίς business experience να ξεκινήσουν και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα get off the ground και να μπορούν να μπουν στην αγορά και να γίνουν market facing, αν και οι ίδιοι φυσικά το θέλουν και το επιδιώκουν. Μυρτώ, θες να πεις δύο πράγματα για τον εαυτό σου? Ναι, εγώ είμαι Μυρτώ, είμαι οικονομολόγος στο iTraining. Ξεκίνησα την καριέρα μου στο Λονδίνο, ήμουν 5 χρόνια στην γερμανική τράπεζα του Dresdner και μετά στο Bank of America. Μετά έφυγα, δεν ήταν χρηματοοικονομικό τόσο για μένα. Πήγα, έκανα ένα MBA στο INSEAD στη Γαλλία για ένα χρόνο και μετά γινόταν στην Ελλάδα το 2007. Ασχολήθηκα με εταιρείες τεχνολογίας από την πλευρά του Finance και του Corporate Development. Ήμουν στο μεταβάλλον από την αρχή σαν mentor, άρα έχω δει κάποιες εταιρείες να εξελίσσετε και να αναπτύσσετε. Πριν παραιτηθώ από την προηγούμενη μου δουλειά για να ξεκινήσω το fund, ήμουν σε έναν όμιλο ο οποίος ασχολείται με Aerospace and Defense Applications και είχα πάρει το Finance και το Corporate Development και κάνω μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με commercialization προγραμματών με την ESA, το European Space Agency, με production of hardware, software και υπηρεσιών γύρω από το high-tech κομμάτι. Και το δικό μου το expertise, αυτό που θέλω να κάνω στο fund, είναι να βοηθήσω αυτούς τους δύο χώρους. Πρώτος στο κομμάτι του finance, που μπορώ να υποστηρίξω τις ομάδες. Και δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει με το commercialization, δηλαδή που μπορεί ένα κομμάτι που έρχεται από έρευνα τελικά να γίνει προϊόν και τι σημαίνει να έχει εμπορική αξία για κάποιον στον χώρο του high-tech. Άρχισα να πω για μένα λίγο. Εγώ είμαι original ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Έχω ξεκινήσει από καθαρά τεχνικούς ρόλους, development, architecture. Έχω περάσει και από τεχνικό και από στρατηγικό consulting. Έχω κάνει operations και στην Ευρώπη και στην Ασία. Το τελευταίο πράγμα που έκανα πριν από το να ασχοληθούμε τώρα με αυτή την τελευταία προσπάθεια, ήμουν σε ένα startup το οποίο έκανε analytics και machine learning στην ενέργεια. Επομένως υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί τομείς που ξέρω λίγο καλύτερα πιθανώς ή έχω κάποια προσωπική προτίμηση. Και ήμουνα σε την περασμένη δεκαετία, ήμουνα σε ένα από τα πρώτα VC funds που είχαν φτιαχτεί στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι ήταν σε πιο later stage, δηλαδή κοιτούσε επενδύσεις της τάξης του 1 εκατομμυρίου και πάνω, συνήθως μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Οπότε ήταν λίγο πιο later stage εταιρείες, αλλά είναι κάτι που το έχω ξανακάνει και υπάρχει πρώτερη εμπειρία. Και ο Γιώργος ο Καραντώνης ήταν για πολλά χρόνια στην Velti και τη VCI, που ήταν ο incubator της Velti, και είχαν κάνει επίσης γύρω στις 6-7-8 επενδύσεις πάλι σε εταιρείες τεχνολογίας πριν από γύρω στο 2007-2009-2010. Και έχει πάρα πολύ εμπειρία και μακρά εμπειρία στην τεχνολογική αγορά και είναι εδώ και χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ, που είναι ο Σύλλογος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας. Δηλαδή είναι, όταν άρχισε να αναπτύσσεται το Mobile App Space στην Ελλάδα, Mobile App όχι μόνο consumer, έτσι, αλλά οτιδήποτε, με τα smartphone κτλ. Όλες αυτές οι σχετικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να κάνουν από consumer apps, B2B apps, mobile advertising κτλ. Φτιάξαν ένα σύλλογο, ας το πούμε, ο οποίος συμμετέχει μεταξύ άλλων κάθε χρόνο 2 φορές στο Mobile World Congress,
με την αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Βαρκελόνη και στο Σαν Φρανσίσκο τώρα τελευταία. Επομένως είναι πάρα πολύ μέσα σε αυτό το οικοσύστημα και νομίζουμε ότι και με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα του νερό. Οι δύο κοπέλες είναι περισσότερο για operations και marketing, αλλά μας βοηθάνε γενικά σε όλο το streamline του deal flow και του pipeline έτσι, και το evaluation κτλ. Να πω εδώ για τη Θάρη της κοπέλης, τη Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα έχει πολύ hands-on experience στο κομμάτι του marketing, άρα θεωρούμε ότι θα έχει μια προσθέμενη αξία και στις startups στην αρχή για να οριοθετήσουν αυτό το κομμάτι. Και η Κατερίνα Καντεράκη, την κάναμε recruit από το Imperial, ήταν στο Technology Transfer του Imperial και δούλευε εκεί, δηλαδή στο κομμάτι του innovations και στο commercialization και ήρθε να υποστηρίξει και το πρόγραμμα και τις εταιρείες για να κάνουν ακριβώς αυτό. Πολλές γυναίκες, μην τρομάζετε. Όχι, πολύ καλό είναι. Είναι καλό. Λίγο το time, όπως το βλέπουμε. Όπως είπαμε, στην 1η Μαρτίου ανοίξαμε το πρώτο μας pre-seed call. Το πρώτο από πολλά, όπως είπαμε, ελπίζουμε 2 το χρόνο. Αυτό είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή. Το οποίο τρέχει για 1,5 μήνα, μέχρι 15 Απριλίου. Άμα πάτε στο site μας σε prominent σημείο πάνω δεξιά και σε άλλα σημεία υπάρχει το κουμπάκι apply now ή submit, εν πάση περιπτώσει, το οποίο περνάει από μια πλατφόρμα, την F6S, που είναι μια πολύ συνηθισμένη πλατφόρμα για applications σε VC funds και accelerators και incubators, το οποίο είναι μια, θα έλεγα, μια αίτηση, ένα application το οποίο ζητάει αρκετές πληροφορίες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, θέλουμε και να μάθουμε αρκετά πράγματα για εσάς και θέλουμε και εσείς μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο να καταλάβετε και να αποκρισταλώσετε και εσείς πολλά πράγματα πιθανώς που ίσως δεν τα έχετε βάλει σε αυτό το structured, έτσι, σε αυτή τη structured δομή. Ζητάει μεταξύ άλλων τα τυπικά πράγματα, δηλαδή να εξηγήσετε την ιδέα σας, να εξηγήσετε την ομάδα, το background, λίγο να καταλάβουν, να μάθουν λίγο παραπάνω πράγματα από εσάς. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι σε κάποιον που είναι αποφασισμένος και τον ενδιαφέρει πραγματικά δεν θα πάρει πάνω από, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα, όχι κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό λοιπόν θα κλείσει στις 15 Απριλίου. Όπως είπαμε, η αξιολόγηση θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στη διάρκεια του Μαΐου μέχρι το τέλος Μαΐου και από τις αρχές με μέσα Ιουνίου ελπίζουμε ότι θα τρέξει αυτό το πρόγραμμα για 3 μήνες. Θα κορυφωθεί το Σεπτέμβριο με το trip κατά πάσα πιθανότητα στο Σαν Φρανσίσκο. Για τα seed λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα ανακοινώσουμε τις πρώτες μας επενδύσεις μέχρι το τέλος αυτού του μήνα ή στις αρχές του επόμενου. Έχουμε ήδη ένα pipeline, πρέπει να έχουμε δει γύρω στις 100 ίσως και παραπάνω περιπτώσεις μέσα στους πρώτους 3 μήνες από το που ξεκινήσαμε να βλέπουμε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Άρα αρχίσατε να έρθετε στην Κύπρο. Όχι, έχουμε έρθει και πιο πριν. Εγώ είχα έρθει, πρώτη φορά είχα έρθει τώρα στο context αυτό, τον Νοέμβριο στο συνέδριο του blockchain, που έγινε στη Λεμεσό, δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον παρακολουθείτε. Εντάξει, αυτό ήταν για ειδικές περιπτώσεις, αλλά οκ. Το παρακολουθούμε λοιπόν, παρακολουθούμε όλη την αγορά. Όπως ήρθαμε εδώ σήμερα την Παρασκευή, η Μερκό ήταν στα Γιάννενα, εγώ ήμουν στην Κρήτη, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Επομένως, προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το χώρο και από πλευράς ερευνητικής και πανεπιστημιακής. Δεν ξέρουμε ειλικρινά ακόμα, remains to be seen, τι ποιότητα, τι flow και περιπτώσεων θα δούμε από αυτές τις πηγές. Ελπίζουμε ότι θα δούμε καλή. Από ερευνητικής πλευράς, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που θέλει λίγο προσοχή είναι στο θέμα, όπως είπα, και του commitment και στο θέμα του market readiness. Δηλαδή, είναι ένα θέμα mindset περισσότερο, θα έλεγα. Ότι, okay, εντάξει, έχω αναπτύξει αυτό το πράγμα, είναι στη φάση πρωτοτύπου κτλ. Μετά, πώς πάω να βγω στην αγορά. Είναι κάτι που πραγματικά με ενδιαφέρει, είναι κάτι το οποίο θέλω πραγματικά να αφιερώσω χρόνο από τη ζωή μου να το κάνω αυτό. Είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω licensing απλά και να πάρω κάποια fees. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα εκεί πέρα. Για κάθε άνθρωπο είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο. Όλα είναι θεμητά. Απλά κάποια ταιριάζουν πιο πολύ για κάποια επένδυση τύπου της δικιάς μας και κάποια ταιριάζουν λιγότερο. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Νομίζω αυτά. Αυτά τα έλεγα και είμαστε εδώ για ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλει. Δεν υπάρχει κυπριοφοβία
που έρχονται οι Κύπροι και σας παίρνουν τα βράβια για τα talent show. Αντίστροφα. Μα τι θέλουσε να πετύχει. Να μάθουμε. Δεν θέλουσε να πετύχει, να κάνουμε παραπάνω λεπτά. Εμείς, ναι, κοίταξε, εμείς προφανώς έχουμε από πίσω κάποιους επενδυτές, έτσι. Δηλαδή, στους οποίους έχουμε και προσωπική όχι προσωπική σχέση, προσωπική ευθύνη απέναντί τους, έτσι, εν τέλει. Γιατί δεν είναι κάποιοι, ας πούμε, που έχουν δισεκατομμύρια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ναι, εντάξει, έχουν κάτι, αλλά θέλουν να βοηθήσουν το οικοσύστημα και ενδιαφέρονται για την τεχνολογία και θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Επομένως και εμείς, αν είμαστε υπεύθυνοι και απέναντι στην μελλοντική ανάπτυξη όλων των οικοσυστήματων σε όλο αυτό το region, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο και Βαλκάνια κτλ., πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει να είμαστε από κοντά, έτσι ώστε η ποιότητα και η ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι σε 5 χρόνια από τώρα η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Έναν average equity που παίρνετε για να μπείτε σε μια ομάδα. Κοίταξε, αυτό παίζει κατά περίπτωση, αλλά σε τόσο early stage μιλάμε για κάτι στις τάξεις του 15%, 20%. Είναι συνηθισμένα νούμερα αυτά για αυτά τα ποσά και για αυτά τα. Και για, για αυτό το stage. Okay. Άλλες ερωτήσεις. Με ποια VC funds συνεργάζεστε του εξωτερικού, ενώ για Ευρώπη, την Αμερική? Θα πρέπει λίγο να περιμένετε λίγο σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορούσα να σου πούμε πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή λέω ότι έχουμε ένα καλό δίκτυο, το οποίο πιστεύουμε ότι εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, ξεκινάμε μια συνεργασία για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Μπαίνουμε σε ένα δίκτυο venture capital αυτή τη στιγμή. Είμαστε νομίζω το δεύτερο ευρωπαϊκό fund και το σίγουρα το πρώτο της περιοχής. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο γιατί τελειώνουμε τη χαρτούρα, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι. Αλλά ο στόχος μας είναι ένα δίκτυο. Έχουμε και σε επίπεδο πλαισίου, αν θέλετε, δηλαδή να έχουμε και τις σχέσεις με μια σειρά από δίκτυα που θα επιτρέψουν τις συνεπενδύσεις και θα επιτρέψουν στις εταιρείες τις οποίες επενδύουν να βρουν και περαιτέρω επενδυτές. Και από εκεί και πέρα, λόγω και προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης, έχουμε μια σειρά από συνεργασίες με διάφορα δίκτυα, Μάστη Κεντρική Ευρώπη και Μάστη και το Ισραήλ κτλ. Αλλά θα το δείτε και στο website, νομίζω ότι στο τέλος του μήνα θα είναι πιο πολλά πράγματα να εκτιμάσουμε. Λίγο κάποιος που δεν έχει ρωτήσει, εγώ μισό λεπτό και μετά θα ξαναρωτήσω. Αυτό 15% περιβάλλον που παίρνετε σαν ποσοστό είναι για τις 200.000 μέσα για το πλήσιο, σωστά. Μέσα από τις 200.000 θεωρούνται σαν services και το criminal acceleration που υπάρχει ή είναι 200.000 ρευστό? Όχι, είναι ρευστό. Είναι ρευστό. Και σε ένα startup που έρχεται για πρίση, τι ακριβώς θέλετε να έχει έτοιμο? Θέλετε κάποιο MVP, θέλετε να έχει, εφόσον δεν είναι στημένη η εταιρεία στα χαρτιά, δεν θα έχει πελάτες. Τι ακριβώς κοιτάτε να δείτε? Όπως είπα, πρωτότυπο κατά τεκμήριο. Τώρα, τι αναλόγως κλάδου, τεχνολογίες κτλ., αυτό μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Σε γενικές γραμμές, ο λόγος που λέμε αυτό είναι για να έχουμε την εξασφάλιση, την σιγουριά για κάποιον άνθρωπο που δεν το ξέρουμε, δεν γνωρίζαμε μόλις, ότι έχει το τεχνικό capability να αναπτύξει αυτό το προϊόν και να το φέρει market readiness. Αν εσύ ήρθες από την Google μετά από 10 χρόνια, μάλλον δεν χρειάζεται. Θα μου το πεις, θα σε πιστέψω. Αλλά εκτός αυτής της περίπτωσης, ας πούμε, πρέπει κάπως και εμείς να ξέρουμε ότι και αυτό, ο πιο απλός τρόπος είναι ένα prototype που δουλεύει και είναι όσο γίνεται πιο κοντά προς ένα beta, θα σας το πεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή κατ' ελάχιστον αυτό. Δεν μας φτάνει το κομμάτι της παρουσίασης, να έχουμε ένα PowerPoint το οποίο περιγράφει μια πρόθεση. Θέλουμε να υπάρχει κάτι functional και οπωσδήποτε το δεύτερο κομμάτι που κοιτάμε είναι το κομμάτι των ανθρώπων. Τι έχουν κάνει πριν, τι εμπειρία έχουν, τι commitment έχουν, τι complementarity έχουν μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, αν υπάρχει σε κάποιο βαθμό, ποτέ δεν είναι τέλειος αυτός ο αρχικά στάδια, έτσι, ποτέ δεν έχεις τον φανταστικό technical founder και τον φανταστικό business guy ή πολύ σπάνια πες. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένα καλό μίξ που να μπορέσει και αντίστοιχα να προσαρμόσει την ιδέα, να πάρει feedback ανάλογα με το τι του λέει την αγορά και τελικά να την κάνει πραγματικότητα. Και βέβαια αυτό που λέμε και ξαναλέμε είναι ότι γι' αυτό κάνουμε και το κομμάτι του bootcamp πριν την επένδυση. Τα περισσότερα πράγματα είναι θέμα εκτέλεση, είναι θέμα execution. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και πάλι ανεκδόταλοι του τίτλου που βλέπουμε. Βλέπουμε κοντινά πράγματα πολλές φορές. Αυτοί που θα πετύχουν με αυτούς που δεν θα πετύχουν είναι αυτοί που το κάνουν σωστά και αυτοί που δεν εκτελούν σωστά. Άρα το ότι η
η φοβία των μην πω την ιδέα μου, μην πω το αυτό, τι έχω κτλ. Προφανώς δεν θα αναλύσουμε το IP, δηλαδή δεν υπάρχει ένας λόγος να βγαίνει έξω στην αρχή. Αυτό θα το κάνω σαν κομμάτι του διδίκτυου. Αλλά τελικά τα πράγματα κολλάνε στην εκτέλεση, όχι στην ιδέα. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Γι' αυτό και θα δείτε ότι σε αναπτυγμένα οικοσυστήματα δεν υπάρχει καμία φοβία να μοιραστώ την ιδέα μου. Ίσα-ίσα υπάρχουν φόρουμς που κάνουν ακριβώς αυτό. Μοιράζουν τη διδίκτυο, δεν φοβάται άλλο. Ωραία. Ναι, και μου την έκλειψες. Δεν σημαίνει κάτι. Και υπάρχει και αυτό το. Αν ναι, εγώ αυτή την ιδέα την είχα πριν 10 χρόνια. Οκ, γιατί δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Να μην ξεπεράσαμε την γένεια. Προχωρούμε. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και λίγο από εσάς τι δουλεύετε. Αν μπορούμε να πάρουμε ένα λεπτό να μας πει ο καθένας πολύ γρήγορα. Η αξιωμάτηση είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι του strategy. Το αίσθημα από ό,τι βλέπω εδώ, που έχετε κάνει το network, είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι του technology transfer σε προϊόν, αλλά δεν είδα κάποιον άτομο ο οποίος είναι δυνατό στο κομμάτι του growth. Δηλαδή αυτά τα seed funding που θα πάρετε, θα συνεργαστείτε ή κάποιο γνωστό, ας πούμε, άτομο με οποίο marketeer. Αυτό το κομμάτι πώς θα το δείτε λίγο. Εννοείς για την αρχή, ας πούμε, για τους πρώτους και τον πρώτο ξέρω. Εννοείς για τα seed funding, όχι για τα pre-seed. Δηλαδή το κομμάτι, διότι λέτε θα πάρετε ένα seed startup και θα το πάρετε στο seed A round. Εκεί θα χρειαστεί κάτι που είναι ήδη πιλωτικό, τεσταρισμένο, θα χρειαστεί growth. Στον B2B χρειάζεται πολύ network για να του φέρεις και άλλους πελάτες μέσα. Και κάποια growth hacking techniques. Ναι, κοίταξε, σου λέω πάλι, εμείς δεν θα κάνουμε part-time δουλειά. Θα βοηθήσουμε, θα ανοίξουμε κάποιες πόρτες με το network κλπ. Ναι, είναι enablement, δεν είναι. Ξέρεις, να βρούμε ίσως και το recruiting κάποιον να βοηθήσουμε κλπ. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Δεν έχουμε ούτε χρόνο. Δεν κάνουμε εμείς το growth hacking. Δεν κάνουμε εμείς. Ούτε κανένα VC θα κάνει. Δηλαδή να επενδύει και να υποστηρίζει. Από εκεί πέρα, οι ομάδες πρέπει να φέρουν μέσα τους ανθρώπους, να σου κάνουν recruiting, να αναπτύξουν συνεργασίες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν. Εμείς σίγουρα από το κομμάτι της πρόοδης στην αγορά, ειδικά όταν συζητάμε για B2B, το B2C είναι θέμα traction, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτό. Θέλουμε να βοηθήσουμε μέσω πιλωτικών και νομίζω ότι το κομμάτι της ανάπτυξης έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή την ομάδα, κατά πόσο θα μπορέσει να. Θέμα όπως είπα, είναι μια ομάδα. Μπορούμε να. Να ευχαριστήσω πολύ. Θα πω το εξής. Μισό λεπτό. Αμέσως μετά την ομιλία θα υπάρχει καφέ στο χώρο του Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Επομένως θα υπάρχει χρόνος για γνωριμίες. Θα βγείτε πάνω έτσι, στο πεζόδρομο το μεγάλο και θα πάτε δεξιά. Είναι το τελευταίο κτίριο, η τελευταία πόρτα στο δεξί σας χέρι πριν τη βιβλιοθήκη. Εντάξει, οπότε θα. Στη γωνία που κατεβαίνει κάποιο για το κομμάτι του πάρκινγκ. Δηλαδή βγαίνετε από εδώ, επάνω και δεξιά. Λοιπόν, μία ακόμα ερώτηση και να κλείσουμε. Βάσο, κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ειδικά για το κρίση. Το πρόγραμμα αυτό, το Acceleration, είναι προϋπόθεση για να πείτε όντως συνεργάζομαι ή αυτό, η απόφαση σας εμφανίζεται πριν το πρόγραμμα. Όχι, η απόφαση εμφανίζεται πριν το πρόγραμμα, όμως τυπικά, και γι' αυτό λοιπόν πάλι επειδή όπως είπαμε θέλουμε να κρατάμε ένα πολύ σφιχτό monitoring στα startups μας, στο portfolio, η μόνη υποσημείωση σε αυτό που λες είναι ότι γενικά θα θέλαμε, πάλι κατά περίπτωση μπορεί αυτό να αλλάξει, αλλά το τυπικό case θα είναι ότι το investment θα γίνεται σε δύο κομμάτια, σε δύο tranches, ένα στην αρχή, day one, week one, whatever, το οποίο θα είναι ίσως ένα μικρότερο κομμάτι, μια μειοψηφία, και μετά το τέλος των τριών, όταν δούμε ότι όλα πάνε καλά, θα γίνεται και το δεύτερο. Αλλά το commitment θα είναι για το full ποσό και το αργότερο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες θα έχει δοθεί, αν όλα πάνε καλά, το full ποσό. Πολύ πιο ξεκάθαρο. Άρα το evaluation γίνεται ακριβώς μετά το bootcamp, παίρνεται μια απόφαση από την επενδυτική επιτροπή, τη δική μας, και εφόσον έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη επένδυση, μπαίνει στο κομμάτι του acceleration, παίρνει το πρώτο tranche της επένδυσης με σκοπό. Και από τι εξαρτάται το δεύτερο tranche, θέτουμε μαζί κοινά jointly με το startup κάποια KPIs, αναλόγως περίπτωσης, κλάδου, τεχνολογίας. Και δεν θα είναι δηλαδή ιδιαίτερα αστρίδιο, θα σου κόψουμε το λαιμό, αλλά εντός λογικού πλαισίου
ότι ξέρεις, αν πετύχεις αυτούς τους στόχους προτιμήσεις, ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο είσαι committed κτλ. Αν δεν πιάσει από λίγο, δηλαδή ξεφύγεις τελείως, τότε δεν θα δώσουμε το δεύτερο τράνς. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σκέψη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.